Θεέ μου, θα πάρω Λονδίνο. Για πάμε. Μισό λεπτό. Έτσι, κτύπα. Κτύπα. Πάλι με αυτήν την περίεργη. Εδώ, είμαι εδώ στην Ελλάδα. Να μου την ατυχία μου. Γιάννη. Έλα ρε Γιάννη, να με πας καλά. Ξύπνα ρε φίλε. Ο Κώστας και η Μόνικα πίνουν ήδη καφέ, μαθαίνω. Μιχάλη. Έλα, μπράβο, το κατάλαβες. Γιάννη, καλημέρα από την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις, Γιάννη? Κοιμάμαι, φίλε. Τι να κάνουμε, το ξέρω, είναι 5.30, αλλά με βάλανε τώρα ο Κώστας και η Μόνικα να σου πούμε ότι ήδη πίνουν καφέ. Πού είναι αυτοί, εδώ Αθήνα ή στο Λονδίνο είναι? Ναι, ήσαν εκεί για μια βάση. Α, μάλιστα. Τι κάνεις εσύ, Λονδίνο, δουλεύεις ή σπουδάζεις, τι κάνεις? Δουλεύουμε, φίλε. Τι δουλειά είναι, φίλε μου? Κομπιούτερ. Μπράβο. Είσαι καλά, είσαι ευχαριστημένος? Μια χαρά. Μπράβο, πολύ. Πρόσεχε, πρόσεχε. Λοιπόν, έλα, καλημέρα και καλή συνέχεια. Bye bye. Να σου καλά. Γεια. Το σκηνικό είναι γνωστό. Είναι ο άνθρωπος που δουλεύει στο γραφείο του, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, ήταν η γυναίκα του. Αγάπη μου, δεν φοράω καθόλου εσώρουχα. Του λέει, ολονάζει αυτή. Λέω αυτός, ωραία, θα πω στο αφεντικό ότι νιώθω άρρωστος και έχω τάσεις για εμετούς. Κλείνει, για να σε αφήσει να έρθει στο σπίτι να κάνουμε τρελίτσες? Όχι, επειδή νιώθω άρρωστος και έχω τάσεις για εμετούς. Καλημέρα. Λέτε μετά τα κανάλια λέει, να αρχίσουν να κλείνουν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Όχι καλή, γιατί? Εδώ όχι. Τα συμφέροντα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς υπάρχουν συμφέροντα. Δε. Εννοώ δηλαδή μόνο οι πολιτικοί σταθμοί συμφέροντα και τέτοια. Εμείς εδώ παίζουμε μουσικές. Μην τρελαθώ. Αλλά και 4-5 έχουμε και να μας τους κλείσουν και ένα δυο θα μας μείνουν. Με βλέπω να κάνω πρωινό στο Λάμψη και να παίζω Πάολα. Αυτό να ζήσουμε. Καλά, δεν θα γλιτώσετε από εμάς. Κάπου θα βρούμε να κάνουμε. Ό,τι και να γίνει. Παρακαλώ. Χαλαρώστε και διασκεδάστε. Λοιπόν, έχει έρθει. Αφήστε τα άγχη για μας. Εγώ εδώ. Εγώ το α... Εγώ ρε. Φύγε ρε. Άνοιξε ρε. Άνοιξε να βγω ρε. Ακούστε να σας πω. Αυτό το media που λέγεται ραδιόφωνο πάντα περνάει από δύσκολες ατραπούς. Μονοπάτια εννοώ, γιατί ξέρεις. Πάντα όμως επιπλέει. Επιπλέει. Ακόμα και από πυρηνικό πόλεμο το ραδιόφωνο και ο Keith Richards θα επιζήσουν. Ναι! Τα, και οι δύο είναι φίλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως! Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος? Κατερίνα. Τι κάνετε, Κατερίνα, πού είστε? Σας ακούω έτσι, σας ακούω έτσι με κέφι και αλέγκρα. Έλα, λόγω Παρασκευή. Yesterday. Ναι. You earthed me. Χθες με... Έλα. Με γύρωσες. Βεβαίως, αγαπητή. Α, τέλειο. Ελάτε, μας πρίζετε, πάμε, πάμε. Wall, wall and wherever I hit you. Τείχο, τείχο, μη σε πετύχω. Κιόψε. Δεν ξέρω. Σωστό ήταν. Πάμε στο τελευταίο, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Fart me a stone wall. Να το πω αυτό. Να μου το μεταφράσεις, θέλω. Κλάσσα μου μια μάντρα. Δεν ντρέπεσαι. Ντροπή. Έλεος. Ντροπή. Ένας Κινέζος, ναι, είπε να εκμεταλλευτεί το οικοπεδάκι που είχε κοντά στο Πεκίνο, στο κέντρο, με ένα αρκετά πρωτότυπο αλλά και μακάβριο τρόπο λιγάκι. Oh. Έφτιαξε ένα νεκροταφείο και το γέμισε με κενούς τάφους, στους οποίους όμως έβαλε τα ονόματα όλων των κατοίκων της περιοχής. Έφτιαξε δηλαδή ένα νεκροταφείο για ζωντανούς. Πέναγες και έβλεπες και η Μαρία Ένεσλι. Χτύπα ξύλο πάλι εγώ, έτσι. Κατασκεύασε πολυτελείς τάφους και τώρα με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να τους πουλήσει στους κατοίκους ως έτοιμη επένδυση για την άλλη ζωή. Χειροκροτάμε. Μπράβο. Διότι όλο τους κοροϊδεύουμε. Μπράβο. Για να το κάνει, κατάφερε να βάλει χέρι στα κρατικά αρχεία της περιοχής, ώστε να μπορέσει να βρει και τα ονόματα των κατοίκων, και έτσι τώρα είναι πιθανό να έρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Αλλά όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η ματαιοδοξία του ανθρώπου μπορεί να του φέρει και πολλούς πελάτες. Πόβο, παιδιά, άκου τώρα τι έκανε. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει πολλούς πελάτες. Ο Πάσα Ις, να πούμε, Κινέζος, μπορεί να σκεφτεί. Όταν θα πεθάνω, πώς θα με θάψουν, να πούμε. Πρέπει να είμαι κύριος. Και εκεί απάνω μπορεί να του τηλεφωνήσει ή να βάλει τη γυναίκα του και να του τηλεφωνήσει. Παρακαλώ, έναν τάφο θα ήθελα. Πρέπει να μόρτο, θα μου πει το όνομα σου, πιέσαι. Είμαι Ένεσλι και κάκι. Και τη λέει αυτό, κοιτάει στη λίστα. Σας έχω. Ήδη. Ήδη. Μην είσαι. Αυτό ήταν για έξυπνος. Το κατάλαβα. Το νούμερο ένα breakfast θα φάμε το Μιχάλη και το κατάστημα Καρόνης ηλεκτρικά. Σας κάνουμε δώρο πλήρες φοιτητικό πακέτο. Νικολέτα Χελιώτη. Νικολέτα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλέ. Τι φοιτητικό, την μπρίκα σου έχεις κάνει. Άκου τι έχεις κερδίσει. Ναι. Κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο, απορροφητήρα, φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, καφετιέρα, βραστήρα, σεσουάρ, mini hi-fi, tablet και TV. Δεν λείπει και τίποτα. Ισχύει, δεν λείπει και τίποτα. Όλα τα πήραμε.
Πες μου κάτι, είσαι φοιτήτρια βεβαίως, πού? Στον ΤΕΙ Αθήνα. Τι, ποια ειδικότητα? Φωτογραφία. Καλλιτεχνικού, καλλιτεχνικού. Ωραία. Κάποια στιγμή πρέπει να τα φέρουμε όλα αυτά. Πού θα τα βάλεις όλα αυτά, έχουμε χώρο? Ναι, ναι, έτσι, 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 μπράβο. Άντε, λοιπόν. Και η ώρα η καλή. Εντάξει, μείνε στη γραμμή, darling. Τι ωραία, παιδιά. Ο γαμπρός εγώ καιρός. Δεν θέλω βήχα. Δεν θέλω βήχα. Πνιγήκατε όλοι τώρα? Ο γαμπρός εγώ καιρός είναι η καλύτερη επιλογή αν θέλετε να παντρευτείτε και να κάνετε έναν επιτυχημένο γάμο. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Γι' αυτό φαγώνεσαι. Έχει γεννηθεί γαμπρός. Έχω άδικο που φαγώνομαι. Λοιπόν, είναι κι άλλα ωραία. Για λέγε. Ο άντρας εγώ καιρός ανήκει στα ζώδια της γης και είναι σταθερός στις επιλογές του. Παρέχει στην οικογένειά του ασφάλεια, αγάπη και υλικά αγαθά. Αγαπάει την οικογένεια, είναι πιστός. Πιστός. Είσαι πιστός! Και φροντίζει. Θέλω να, να μου το φωνάζεις. Είσαι πιστός! Και φροντίζει εγώ, να μιλήσει. Εσύ είσαι πιστός. Τίποτα από το σπίτι του. Να σου πω κάτι, και λεπούρη είσαι. Λέω να μιλήσω για τη γερμανική εταιρεία που φτιάχνει δονητές από πορσελάνη. Πάρα πολύ ωραία! Απαπα! Είναι σερβίτσιο! Μπαβάρια! Πώς φαίνεται. Τέτοια πράγματα δονητές. Πολύ ωραία, Μιχάλη. Κούπες. Σε σχήμα φαλού, φλιτζάνια. Σε σχήμα. Αμέ, βεβαίως. Γραβιέρες. Βαθιά. Ριχά. Γλυκού. Του γλυκού. Όλα τα πάντα. Έτσι. Μέχρι και δαχτυλίθρες εμπνευσμένες από κάμα σούτρα. Δεν ξέρω αν έχει τις πορσελάνες μικρές στρογγυλές που βάζει τις πετσέτες μέσα. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο ρε παιδιά πρέπει να πίνω και να τρώω πάνω στο. Θα ρουφάς το τσαγάκι σου. Το τσαγάκι μου στο. Σε ένα σχήμα φαλού και δεν είναι γιατί μια χαρά. Δεν θα σου φέγει από το μυαλό. Οι πορσελάνες είναι. Είσαι που είσαι, θα είναι στο μυαλό σου αυτό το πράγμα. Ναι, καλημέρα. Ποιο είναι στο τηλέφωνο? Καλημέρα. Καλημέρα κυρία μου, γιατί μου μιλάτε? Τι θέλετε τώρα? Ποια είστε εσείς? Να παίξουμε η Παναγιώτα. Θέλετε να παίξουμε η Παναγιώτα εσείς κι εγώ? Ναι. Εντάξει Παναγιώτα, εσείς τι παιχνίδια θα φέρετε να βάλω κι εγώ? Τα δικά σας. Τα δικά μου, με τα δικά μου θα παίξουμε, τέλειο. Λοιπόν, η λέξη, συγγνώμη αγαπητή, η λέξη είναι συλληπιτήρια, τότε θεού μακριά από εμάς. Για πείτε μου λοιπόν πώς γράφετε. Σίγμα, πάμε πιο κάτω. Λοιπόν, σίγμα, υψηλόν, δύο λάμδα, υψηλόν, ναι. Πι, ήτα, τα, φύτα, ρο, ήτα, αλφα. Όπα, όπα, καταστροφή. Ιδέες και γρήγορα. Ω, ναι. Τι γίνεται εδώ? Όργια στο χασάπικο. Χασάπικο. Τι είναι αυτό? Παναγία μου. Τις απίθανες ερωτικές περιπέτειες του Χασάπη, λέει, που τις έκρυβε, λέει, πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια από τη γυναίκα του, ξεσκέπασε η μόνη μιερωμένη του που τον έπιασε στα πράσινα με μία secondary ερωμένη. Δηλαδή τρεις. Πελάτησες όλες αυτές. Όλα έγινε στην γειτονιά. Ο Αγκρόπολης είναι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Θεσσαλονίκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα καμώματα του 55χρονου, εκτός από την κερατωμένη σύζυγο, έμαθε και όλη η γειτονιά. Πολύ ωραία, παιδιά. Αυτά είναι νέα. Πανικόβλητος τότε ο ερωτιάρης Χασάπης άνοιξε την πόρτα του κρεοπολίου με σκοπό να αποφύγει την φασαρία στη γειτονιά από την επίσημη ερωμένη. Ενώ τον χτύπαγαν με χέρια και με τις τσάντες τους. Δηλαδή είχε γυναίκα, επίσημη ερωμένη και παράνομη ερωμένη. Μπράβο. Τα κακά μαντάτα έφτασαν και στα αυτιά της συζύγου. Α, την καημένη. Τελευταίες τα μαθαίνουμε. Και ο καυγάς συνεχίστηκε στο σπίτι με τις συνέπειες να είναι άγνωστες. Γι' αυτό να προσέχετε. Η μέρα αυτού του ανθρώπου ήταν χάλια. Χάλια, παιδιά. Τα ήθελε, παιδιά. Μακριά μα. Γι' αυτό μόνο μία. Μη μας τύχει. Χτύπα και εσύ. Τι χτύπατε, φοβάστε τίποτε εσείς? Όχι, αλλά. Έλεγα, παίρνουμε και εμείς κρέας. Ενώ. Πόσο μαλάκα. Στο χασάπικο, για να μου. Στο χασάπικο. Ο άντρας, ναι, που έχει ύψος και βάρος, ναι, έχει τις πιο πολλές σεξουαλικές συντρόφους. Τι εννοείς ύψος και βάρος, τι? Παιδιά, αν είσαι ψηλός, ωραία, έχει έχουμε περισσότερες από ότι αν ήταν κοντός. Έλα, ρε, ναι, παιδί, ναι, 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 ναι. Λεπτός, αν είναι πάνω από 75 κιλά και είναι και ψηλός, πάει να πει ότι χαμός γίνεται στο κρεβάτι, παιδιά. Εντάξει, είμαι πολλές, 79. Και τι ύψος έχεις, Μιχάλη? 1,87. Άρα είσαι σε αυτή την κατηγορία. Είναι καλό αυτό? Άμα έχεις πολλές σεξουαλικές συντρόφους και το βρίσκεις καλό εσύ αυτό, σημαίνει ότι είσαι άπιστος, σημαίνει ότι τις αλλάζεις τα πουκάμισα, σημαίνει ότι δεν είσαι σταθερός και σημαίνει ότι είσαι γυναικάς. Είναι καλό αυτό? Μισό. Έχουν πνίγει τα παιδιά. Για τη βίωση. Αμοξύλ. Είστε εσείς φιλοί. Πες μου τα, είστε εσείς φιλοί. Κλαρισί. Το 500. Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αν είναι, λέει, γενικά και πολύ αδύνατη, βήξτε τώρα εδώ. Εκεί πέρα, λέει, είναι και άπιστη.
Καλέ, βάρε ένα τραγούδι. Λίγο νεράκι, ρε παιδιά. Sorry, I ain't got no money. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.